13/2012 είναι η υπαριθμό 3/101 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις αποφάσεις και η πρώτη εξ αυτών ήταν να κινηθούμε για της νομίμου οδού κατά της απόφασης της κυβέρνησης να παραχωρήσει στο ΤΑΙΠΕΡ, στο Ταμείο δηλαδή Αξιοποίησης, την περιοχή του Ερυνήτη και μάλιστα όχι την περιοχή του Ερυνήτη, το συγκεκριμένο δημόσιο κτήμα της περιοχής του Ερυνήτη, ώστε να το μεταβιβάσει στη συνέχεια σε έναν ιδιώτη επενδυτή. Απλά για την ιστορία να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για Ερυνήτη, δεν αναφερόμαστε μόνο στην περιοχή του δημοσίου κτήματος των 490 στρεμμάτων. Η περιοχή του Ερυνήτη είναι περίπου 2.000 στρέμματα που ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες. Το ελληνικό δημόσιο, το δημόσιο κτήμα που προανέφερα και δύο άλλους ιδιώτες οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες των υπολείπων 1.500 στρεμμάτων. Και να το πω από την αρχή ότι η αγωνία των κατοίκων είναι ότι ό,τι θα συμβεί σήμερα, ό,τι θα συμβεί με την ενέργεια στην οποία προχώρησε η σημερινή κυβέρνηση, ό,τι θα συμβεί με την παραχώρηση για 99 χρόνια στον ιδιώτη επενδυτή, σε αυτή την αμερικανική εταιρεία, και τις ευκολίες που δίνει σε αυτή την εταιρεία, ενδεχομένως θα ισχύσουν και για την υπόλοιπη περιοχή του Ερυνήτη, ενδεχομένως τις ίδιες ευκολίες θα έχουν και οι δύο άλλοι ιδιοκτήτες του Ερυνήτη, που σημαίνει ότι η περιοχή του Ερυνήτη θα καταστραφεί ολοκληρωτικά. Εάν σήμερα μιλάμε για 170 στρέμματα που παραχώρησε το ΤΑΙΠΕΡ στην ιδιωτική εταιρεία, φοβάμαι ότι ανοίγει ο δρόμος για την καταστροφή του όλου οικοσυστήματος όλης της περιοχής του Ερυνήτη. Μιλάμε δηλαδή για τα 2.000 στρέμματα. Ο Δήμος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την συνεργασία της νομικής του υπηρεσίας, αλλά και πολλών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω επαγγέλματος προθυμοποιήθηκαν από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, αν δεν κάνω λάθος από όλες, και μετά από συνεργασία που είχαν, αποφασίστηκε και κατατέθηκε προσφυγή του Δήμου Κέρκυρας και των πολιτιστικών σωματείων της περιοχής σύν της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Κέρκυρας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να μην γίνει καμία παρανόηση, διευκρινίστηκε σε κάποιο, νομίζω, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, διευκρινίστηκε ότι ο Δήμος Κέρκυρας, αλλά το ερώτημα ήταν ότι τα τοπικά συμβούλια, αναφερόταν λοιπόν το Δήμος Κέρκυρας στα τοπικά συμβούλια και όχι στους περιβαλλοντικούς συλλόγους ή στους πολιτιστικούς. Λοιπόν, η προσφυγή καταδέθηκε από το Δήμο Κέρκυρας, ο οποίος εκπροσωπεί και τα τέσσερα τοπικά συμβούλια της περιοχής, κατατέθηκε από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Κέρκυρας και από τους τρεις πολιτιστικούς συλλόγους του Λιβαρίου Ισαγίου, της Κασιώτης και των Σινιών. Η προσφυγή αυτή εκδικάστηκε στις 12 του μηνός χθες, αλλά δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για την τύχη της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, είχε καταθέσει και η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ανάλογη προσφυγή προς το Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία εκδικάστηκε ολίγων ημερών, όμως και για αυτή για την τύχη αυτής της προσφυγής δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Επομένως, μπροστά μας υπάρχουν δύο επιλογές. Όχι επιλογές, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο, που είναι και το ευθέον, είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας να έχει κάνει δεχτεί την προσφυγή μας και να ακυρωθεί στην πράξη, βεβαίως μετά την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας, η μεταβίβαση, η ενοικίαση, η εκποίηση και όποια λέξη χρησιμοποιεί το ΤΑΙΠΕΡ, η παραχώρηση τέλος πάντων για 99 χρόνια αυτής της έκφρασης των 130 στρεμμάτων προς την Αμερικανική εταιρεία. Αυτή είναι η περίπτωση βεβαίως που ευχόμαστε να συμβεί. Τι θα συμβεί όμως, και πρέπει να προετοιμαζόμαστε,
τι θα συμβεί εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν παρελπίδα δεν έχει κάνει δεχτή την προσφυγή του Δήμου και των πολιτιστικών φορέων και της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας. Αυτό το θέμα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να κατατεθούν στο σημερινό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις, να τις συζητήσουμε εδώ και δεν είναι πεδίο ο Ερυνδίτης ούτε κάποιες αντιπαράθεσεις. Δεν κάνετε καλά τούτο, δεν κάνετε καλά εκείνο. Δεν είναι νομίζω ο σκοπός της συνεδρίασης, δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι να βρούμε λύσεις και να υιοθετήσουμε προτάσεις από όπου και αν προέρχονται για το τι μένει γενέστε εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κάνει δεχτή την προσφυγή που έχει καταφερθεί από το Δήμο και τους φορείς που προανέφερα, ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Να υπενθυμίσω απλά ότι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει ως δεύτερη ενέργεια, ως μια δεύτερη, ένα δεύτερο μέτρο ήταν βεβαίως και έχει γίνει η αποδοχή των θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η αποδοχή και στήριξη των προτάσεων της περιφέρειας που έλεγε για να κηρυχθεί όλο το υποσύστημα ως προστατευμένος συμμαχιστός, βεβαίως και γίνει αυτό, με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και διεκδικητικής αγωγής και την παρακολούθηση από την νομική υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας της υπόθεσης αξιοποίησης. Αυτό βεβαίως θα το δούμε στη συνέχεια, πρέπει να το δούμε, και με τη συνεργασία και των νομικών οι οποίοι συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα έγγραφο της νομικής υπηρεσίας, των δικηγόρων του Δήμου, οποίοι μας λένε αυτή τη στιγμή ότι για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να στραφούμε εναντίον κάποιου αφενός, αλλά πρέπει να αποδείξουμε και ποιο είναι το έννομο συμφέρον που έχουμε εμείς για να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα. Επειδή όμως είναι μια νομική διαδικασία, θα παρακαλέσω όπως οι συνάδελφοι με το επάγγελμα του δικηγόρου είχαν βοηθήσει την νομική υπηρεσία του Δήμου και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα να βοηθήσουν ώστε να δούμε τι ακριβώς ενέργειες νομικές μπορούμε εμείς να πάρουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και βέβαια είχαμε αποδεχτεί και την από 19 Αυγούστου του 2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασοπαίων, στην οποία υπήρχε μία περιγραφή όλων των δημοτικών μονοταχιών και μία χαρτογράφηση των δημοτικών μονοταχιών, έγινε αποδεχτή και από το Συμβούλιο μας, διότι είχαμε πει ότι τα δημοτικά μονοπάτια αποτελούν δημοτική περιουσία και ουδής βεβαίως έχει το δικαίωμα να πουλήσει τη δημοτική περιουσία. Διότι τα δημοτικά μονοπάτια είναι οι μόνες προστελάσιμες οι μόνες προσπλάσιμες δίωδοι προς τις μοναδικές παραλίες του Ερυνίτη, στις οποίες δεν μπορεί κάποιος να πλησιάσει παρά μόνο από αυτά τα μονοπάτια ή για θαλάσσες. Και από πού κατσοφυρώνεται η ιδιοκτησία του, συγγνώμη κύριε. Τα δημοτικά μονοπάτια υπάρχουν κατά σύγκριση στρατιωτικοί χάρτες και έχει γίνει και χαρτογράφηση των μονοπατιών και θα συνέχιζε αυτό για το επόμενο βήμα. Είχαμε πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει και μια τοπογραφική αποτύπωση που δυστυχώς λόγω προβλημάτων της Εθνικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα υπάρχει ένας και μοναδικός τοπογράφος, ότι δεν καθίσει δυνατόν, σύμφωνα και με τα λεγόμενά του που τον συζήτησα, αυτός με βοηθό μαζί θέλει πάνω από 15 μέρες να τοπογραφήσει. Αλλά πέσαμε στην περίοδο που απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικών για, δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσα έργα, για να μην χάσουμε κάποιες σχηματοδοτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη για κάποια έργα που έχουν προταθεί για τα αμυντικά νησιά, ο Θολούς Ερήκου Σαντιμαθάκη, και πρέπει να προηγηθούν αυτής της τοπογράφησης. Αυτό όμως το τοπογραφικό, όπως αντιλαμβάνεστε, ότι δεν ήταν και το ζητούμενο σε κατά προτεραιότητα, βεβαίως, σε σχέση με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αυτά ήταν στην απόφασή μας του Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση αυτά, από την πλευρά της πλειοψηφίας, η πρόταση είναι ανεξάρτητα από το ότι γεγονός θα πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι θα μπορούσαμε ίσως σήμερα
να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τις συζητήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο που το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει κάνει δεχτεί την προσφυγή του Δήμου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.